Η Μόσχα κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπάθησε να επαναλάβει την επίθεση του Σεπτεμβρίου του 2018, που στοίχισε την κατάρριψη ενός ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους και τον θάνατο 15 στελεχών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως αναφέρουν πηγές του ρωσικού άβιαντοτ πρώτο το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου, Ισραήλ Ισραηλινά μαχητικά κρυμμένα πίσω από ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Κμάιμιμ, επεδίωξαν την καταστροφή του ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους από τα συριακά και ρωσικά συστήματα Εράμινας. Όπω αναφέρουν οι Ρώσοι, το ρωσικό αεροπλάνο τέθηκε στον εναέριο χώρο μεταξύ Ισραηλινών μαχητικών F-16 και των Συριακών αλλά και Ρωσικών Συστημάτων Αεράμινα. Από το Ισραηλινό χτύπημα προκλήθηκαν μικρέ υλικέ ζημιέ στι λιμενικέ υποδομέ. Οι Συριακέ δυνάμει αεράμινα δεν συμμετείχαν σε αντιαεροπορική εμπλοκή, καθώ την ώρα του χτυπήματο ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφο των Ρωσικών δυνάμεων βρισκόταν στη ζώνη εμπλοκή των Αντιαεροπορικών Συστημάτων, ενημερώνει το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσική Ομοσπονδία.